Κύριοι, ζήτησα να κάνουμε αυτή τη τηλεδιάσκεψη γιατί η UEFA δεν θέλει να επαναληφθούν οι περσινές παλινοδίες. Πρέπει να αποφασίσουμε άμεσα πού θα γίνει ο τελικός κυπέλλου της νέας σεζόν. Αγόρινα μου, εγώ αφήνω τους κυρίους να αποφασίσουν. Θα συμφωνήσω με ό,τι πούν. Γιατί, κύριε Μελισανίδη? Γιατί οι πελάτες έχουν πάντα δίκιο. Δηλαδή να αφήσει το πνεύμα και να πας για απολύμανση. Οπότε ανακοίνωσε χθες ότι τα αποδυτήρια της ΑΕΚ έχουν μεγαλύτερο υλικό φορτίο και από τη Γιουχάν. Εμένα δεν με νοιάζει το γήπεδο. Με νοιάζει να είναι ελίτ ο διαιτητής. Αγόρινα μου, θες να σου πετάξω το σπάθα τον ιό με την εσπατρίγια ρέφερη να σου δώσει και τρία πενάλτι αβάτσο. Ο Αλμέιδα και οι τρομοκράτες του και αυτό το γυρίζουν. Άσε το σπάθα στην ησυχία του και κοίτα μην έρθει καμιά μπεκροκανάτα πάλι και κλάψει το φλασκί του Ορέστη Μαγκρίνη. Εσείς λέγατε για εκείνα τα καπηλιά από την Πολωνία ότι ήταν νυφάλια. Ποιος τα λέγε αυτά? Αυτούς με το που τους είδε ο άνθρωπος της ΕΠΟ στο αεροδρόμιο από συνήθεια έβγαινε να σου δώσει 150 ευρώ για το τραπέζι. Ποιο τραπέζι? Νόμιζε ότι ήταν στην Ελλάδα και έβγαινε ωστό τις βελάνες για το λεφαλαϊκό. Μετά πάντως που έκαναν αλκοτέστ με αιμοληψία, λύθηκε το μυστήριο. Τι βρέθηκε δηλαδή? Λίγο αίμα ανάμεσα στο αλκοόλ τους. Στο ένα λίτρο, 0,50 γραμμάρια ήταν το αίμα και το υπόλοιπο John on the Rocks. Κύριοι, το θέμα του γηπέδου του τελικού μας καίει τώρα. Η UEFA προτείνει να γίνει σε μια χώρα ποδοσφαιρικά πιο προηγμένη από την Ελλάδα. Αγόρινα μου, εγώ είμαι 100% σύμφωνος με την επιλογή μιας πιο προηγμένης χώρας. Εσείς ποια προτείνετε δηλαδή? Την Μποτσουάνα. Εγώ προτιμάω Μπουρκίνα Φάσο. Εγώ ψήνομαι για Ζάμπια. Ωραία! Ελάτε να παίξουμε τώρα πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί και ο νικητής αποφασίζει. Λοιπόν, πάμε. Πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Α, νικητής είναι ο κύριος Αλαφούζος. Άρα ο τελικός θα γίνει στην Μπουρκίνα Φάσο. Αγόρινα μου, έχει ένα ωραίο πάρκο για σαφάρι στην Μπουρκίνα Φάσο. Προτείνω να στείλουμε εκεί τους μάω-μάω με ειδική πτήση και άμα τους χιωτάει, ας πλακωθούν δίπλα στους αλιγάτορες, τα πούμα και τους ελέφαντες, που ο μικρότερος έχει ένα νεμοδούρι 6 μέτρα και 20 εκατοστά. 6 και 20 με κανονική μεζούρα ή με τη μεζούρα της ΑΕΚ? Ρανετό, άκου το θείο τίγρη και δεν θα χάσεις. Πάρε μια κατσαρόλα γεμάτη νερό, βάλτε στην κουζίνα στους 100 βαθμούς και πρέπει να βράσει. Ρίξε μέσα μετά μια μπάλα και δύο σκελίδες σκόρδο και κλείσω το καπάκι. Ανά 25 λεπτά άνοιγε το και παίρνει βαθιές εισπνοές να μπαίνει από το ρουθούνι και να φτάνει εγκέφαλο. Άμα επαναλάβεις διαδικασία για ένα μήνα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μπορεί και να πάρεις μυρωδιά από μπάλα. Γιατί τώρα πιο πολύ τη μυρίζει Χριστίνα Σούζη παρά εσύ. Θέλουμε και ένα τραγουδιστή για το σοου πριν τη σέντρα και κλείσαμε. Προτείνω ο Δέσποινα Βαδί να διασκευάσει το «Στα δώσα όλα και έμεινα στον Άσο» και να το κάνει ο παδέ μου «Τα γύρισα όλα και έμεινα Μπουρκίνα Φάσο» έτσι θέλησα να σου εκφράσω πως δεν έχω άλλο γήπεδο για τελικό, είμαι έτοιμος για X-Factor. Έβγε κύριε, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν έχω ξαναδεί. Και δεν ήμασταν και πάρα πολλές μένει.